Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Ίδρυμα Ευγενίδου σε μια διαφορετική εκδήλωση από τις συνηθισμένες. Δεν θα καθυστερήσω καθόλου. Κύριε Ευγενίδη, αν θέλετε, να μας πείτε δύο κουβέντες. Φίλες και φίλοι, ούτε κι εγώ θέλω να καθυστερήσω. Δύο κουβέντες από καρδιά. Καρδιάς. Ήτανε τύχη καλή η Μπάμπη που βρεθήκαμε με αυτή την υπέροχη παρέα, εμείς οι δίτικο κυκλαδίτες, στην όμορφη Σέριφο. Σωστά, κύριε Ροβήθη. Το περασμένο καλοκαίρι, και έτσι είδαμε ότι ο Καβάφης ακούμπησε και την Ιθάκη της Σύρου, η οποία Σύρος μάλιστα με ένα άλλο πολύ καλό φίλο από τη Σύρο, τον Γιώργο τον Βουστάνο, έχουμε και όλη την έκθεση της ιστορίας της ακτοπλοίας από πάνω. Λοιπόν, είμαστε Σύρος πάνω, Σύρος κάτω. Και θα θέλαμε λοιπόν να σας καλωσορίσουμε στην απόψινή εκδήλωση που είναι αφιερωμένη στο έργο του Κωνσταντίνου Καβάφη, ένα αφιέρωμα που, όπως είπαμε πριν, είχαμε τη χαρά να το παρακολουθήσουμε στην όμορφη Σέριφο. Και πραγματικά ήταν ένα μεγαλείο ποίησης και πολύ σωστής απόδοσης από ένα εμπνευσμένο άνθρωπο, αθλητή, καβαφικό σε πολλές πλευρές, αλλά και πολύ πιο επικούριο, και ένα ξεχωριστό άνθρωπο με μια πολύ καλή και όμορφη ομάδα. Όλα τα παιδιά, θέλω να σας πω, είναι πραγματικά εξαιρετικά και σαν καλλιτέχνες, αλλά και καλή πάστα παιδιών. Και το λέω αυτό από καρδιάς, γιατί εμείς οι 50 και άνω είμαστε αυτοί που φέραμε τον τόπο μας αυτό το χάλι. Επομένως, η ελπίδα μας είναι τα νέα παιδιά να είναι κάπως καλύτερα από εμάς. Ευτυχώς που δεν είμαι 50 ακόμα. Είσαι 50 παρακάτω, λοιπόν, εξαιρείσαι. Επομένως, λοιπόν, νιώθω ότι είναι πολύ όμορφα που σήμερα η ομάδα Καβάφη του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Σύρου και ειδικά ο φίλος μας ο Μπάμπης Κουλούρας ενέταξαν μέσα στο πρόγραμμά του στο Ίδρυμα Ευγενίδου. Λοιπόν, επειδή τα λόγια είναι φτωχά, ο Καβάφης είχα σημειώσει κάποια citations εδώ πέρα, αλλά αν άρχιζα δεν θα τελείωνα και εγώ είμαι ο ελαχιστότερος που θα μπορούσα να πω το παραμικρό. Επομένως, Μπάμπη, είμαστε στα χέρια τα δικά σου και των παιδιών. Ο συνάδελφος. Και εγώ δεν θα πω πολλά, για 10 λεπτά θα μιλήσω. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους εσάς που είστε απόψε εδώ, αγαπημένοι άνθρωποι, δεν θέλω να ονοματίσω κάποιους. Να ευχαριστήσω μόνο τα παιδιά του Ευγενιδίου Ιδρύματος που μας φέρθηκαν εξαιρετικά και αυτό το ευγενικό το πλάσμα, τον κύριο Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, που είναι τόσο φιλικός, τόσο ζεστός, έδειξε τόσο ενδιαφέρον και φροντίδα που του είμαστε ευγνώμονες. Μακάρι τέτοιοι άνθρωποι να ήταν πολύ στην πατρίδα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και όσαν ένα μικρό δείγμα ευγνωμοσύνης και ένα ενθύμημα της απόψινης βραδιάς, φέρνουμε ένα βιβλίο για τη θάλασσα και τα λειτουργικά αξιοκρίσια των Κυκλάδων. Για να το θυμάστε. Είμαι Κωνσταντινοπολίτης στην καταγωγή, αλλά γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια, σε ένα σπίτι της οδού Σερίφ. Μικρός πολύ έφυγα και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επεσκέφθην την χώρα αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονικό διάστημα. Διέμεινα και στη Γαλλία. Στην εφηβική μου ηλικία κατοίκησα υπέρ τα 2 έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλλήλου σε ένα κυβερνητικό γραφείο, εξαρτώμενον από το Υπουργείο των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω αγγλικά, γαλλικά και ολίγα ιταλικά. Τούτο το αυτοβιογραφικό σημείωμα του Κωνσταντίνου Καβάφη, δημοσιευμένο το 1924 στο πανηγυρικό τεύχος του περιοδικού «Νέα Τέχνη», μπορεί να συμπληρωθεί με τις ακόλουθες πληροφορίες. Γεννήθηκε στις 29 Απριλίου 1863 και πέθανε στην Αλεξάνδρεια στις 29 Απριλίου 1933 από καρκίνο του λάρυγκος. Γόνος μεγαλεμπόρων, είχε 8 μεγαλύτερα αδέλφια που επέθαναν όλα πριν από αυτόν.
Δύο από τους αδελφούς του ήταν ερασιτέχνες ζωγράφοι και ένας άλλος έγραφε στίχους αγγλικά και γαλλικά. Το πρώτο δημοσιευμένο ποίημά του τυπώθηκε στο περιοδικό Έσπερος της Λειψίας το 1886. Από τότε δεν έπαψε να δημοσιεύει ποίηματά του σε διάφορα έντυπα της Αλεξάνδρειας και της Αθήνας, καθώς και σε ιδιότυπες συλλογές εκτός εμπορίου. Δημοσίευσε επίσης άθρα και μελέτες φιλολογικές σε εφημερίδες και περιοδικά της Λειψίας, της πόλης, της Αλεξάνδρειας και της Αθήνας. Η πρώτη επίσημη παρουσίαση του Καβάφη στα ελληνικά γράμματα έγινε από τον Γρηγόριο Ξενόπουλο το 1903. Αντίστοιχα, ο Άγγλος μυθιστοριογράφος E.M. Forster ήταν ο πρώτος ξένος που το 1919 αποκάλυψε στο διεθνές κοινό τον ποιητή. Ποίηματά του μεταφράστηκαν σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές γλώσσες και το σύνολο του όριμου ποιητικού του έργου έχει μεταφραστεί και εκδοθεί από το 1951 έως σήμερα στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ιαπωνικά, ισπανικά και σε πολλές άλλες. Για να γίνουν πιο σαφή τα πράγματα από ιστορική σκοπιά, δεν πρέπει να λησμονήσουμε ότι ο Κωνσταντίνος Καβάφης έζησε σε μία πόλη κέντρο κοσμοπολιτισμού όπως η Αλεξάνδρεια την περίοδο της ακμής της Βρετανικής Αποικιοκρατίας και έζησε γεγονότα διεθνή και εθνικά που σαφώς σημάδεψαν τη ζωή του και τον βοήθησαν, αν όχι τον προέτρεψαν, να αναζητήσει το ζωτικό ποιητικό του χώρο στην ελληνιστική Αλεξάνδρεια, το κλαίος της Μεσογείου. Εμείς απόψε εδώ δεν θα αναλύσουμε το συναρπαστικό έργο του ποιητή. Το περισσότερο θα απαγγείλουμε και θα τραγουδήσουμε ποίηματά του με κάποιες σκόρπιες ενδιάμεσες αναφορές για τη ζωή και το έργο του. Εμείς απόψε εδώ δεν είμαστε κριτικοί και αναλυτές του Καβάφη. Εμείς απλά τον λατρεύουμε απ' έξω και τραγουδιστά. You have invited me here to talk about the poet Konstantinos Kavafis. I shall begin by reading these lines from one of his poems in the language in which he wrote it. Εμείς οι Αλεξάνδρες, οι Αντιοχείς, οι Σελευκείς και οι πολυάριθμοι επίλοιποι Έλληνες Αιγύπτου και Συρίας και την κοινή ελληνική λαλιά ως μέσα στην Βακτριανή την πήγαμε ως τους Ινδούς. Εμείς, ελληνικός καινούριος κόσμος, μέγας. Εδώ υπάρχει ένα κενό. Θα μπορούσατε να μου μιλήσετε λίγο για την νεανική σας ηλικία ή να το γράψετε ίσως. Ήταν συγκινητικό. Η βιογραφία του Μπαρέρ είναι πράγματι αριστούργημα, διασκεδαστική, σαν μυθιστόρημα του Δουμά, όπως μου είπες. Ο κύριος Σέξπιρ σου με κούρασε λίγο. Όσο για το Μακόλεϊ, μου τον ξαναδανείζει στις βακάνες. Να όμως, κάτι πολύ καλύτερο από τις σελίδες που καταβροχθίζεις. Μόνο μην αντιληφθούν τίποτα οι μητέρες. Πάμε στο δωμάτιό σου. Μήκε, το βάλς που μου υποσχέθηκες. Διασκεδάζει ο καβαλιέρος μου.
ξέρεις την ορμή του βίου μας. Τι θέρμην έχει. Τι γονή υπερτάτη. Μέσα στα καπηλιά και στα χαμετυπία της Βιετού κυλιέμαι. Δεν ήθελα να μένω στην Αλεξάνδρεια εγώ. Μ' άφησε ο Ταμίδης και πήγε με του επάρχου των Ιών για να αποκτήσει μια έπαυλη στον Ήλο, ένα μέγαρο στην πόλη. Δεν έκαμε να μένω στην Αλεξάνδρεια εγώ. Μέσα στα καπηλιά και στα χαμετυπία της Βιετού κυλιέμαι. Με σεφτελή κρεπάλι διάγω από τα πώς. Το μόνο που με σώζει, σαν εμορφιά διαρκής, σαν άρωμα που επάνω στη σάρκα μου έχει μείνει, είναι που είχα δικό μου 2 χρόνια τον Ταμίδη. Δικό μου, όχι για σπίτι, ή για έπαυλη στον Ήλο. Η Αλεξάνδρεια, της Ευανθίας Ρεβούτσικα.
όσο μπορείς. Κι αν δεν μπορείς να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, τούτο τουλάχιστον προσπάθησε όσο μπορείς. Μην την εξευτελίζεις μες την πολλή συνάφεια του κόσμου, μες τις πολλές κινήσεις και ομιλίες. Μην την εξευτελίζεις πιένοντάς την, γυρίζοντας συχνά και εκθέτοντάς την στο σχέσεων και το συναναστροφών την καθημερινή ανοησία, ώσπου να γίνει σε μια ξένη, φορτική. Δημοσίευση του 1909 στο Αιγυπτιακόν ημερολόγιον. Κωνσταντίνος Καβάφης, νέος, φιλόφρον τους τρόπους, πλήρης φρίγους και ζωής, με άπειρον ποιητικήν τόλμην, άνθρωπος του κόσμου, λογογράφος, είναι εις εκ των συμπαθεστάτων Αλεξανδρινών φιλολόγων. Εγεννήθη εν Αλεξανδρία όπου και διαμένει. Είναι πλήρης ευφυΐας και έρωτος προς τα γράμματα, κατέγινε δε μετά πολλής επιμελίας εις παντοδαπάς γνώσης γλωσσών κλπ, γινόμενος ούτω εγκυκλοπαιδικότατος. Τα ποίηματά του αρέσουν και εκτιμώνται πολύ. Πλήστα εδημοσιεύθησαν εις διάφορα περιοδικά συγγράμματα Αθηνών, ως και εν το περιοδικό μας «Ο Κόσμος» και εν το περισσινό ημερολογείο μας. Το ύφος του είναι ρέων και στεναρών. Και φέτσε il grand rifiuto. Σε μερικούς ανθρώπους έρχεται μια μέρα που πρέπει το μεγάλο ναι ή το μεγάλο όχι να πούνε. Φανερώνεται αμέσως όποιος έχει έτοιμο μέσα του το ναι και λέγοντάς το πέρα πηγαίνει στην τιμή και στην πεποίθησή του. Ο αρνηθής δεν μετανιώνει. Αν ρωτιούνταν πάλι όχι θα ξαναέλεγε. Κι όμως τον καταβάλει εκείνο το όχι, το σωστό, εις όλη τη ζωή του. Γιάννη Τσαρούχη, σκέψεις για τον Καβάφη. Είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να καθορίσει κανείς που έγκυται η γοητεία ενός ποιητού. Όχι βέβαια στη μορφή που ξεπερνιέται αμέσως με την πρώτη απομίμηση ή με το πέρασμα του χρόνου. Η ποίηση θα είναι πάντα κάτι άλλο. Η μορφή της ποίησης του Καβάφη ίσως τα έχει όλα εναντίον της. Κι όμως, πάντα θυμάσαι ένα ποίημά του και επιθυμείς να το ξαναδιαβάσεις, περιμένοντας πάντα να βρεις περισσότερα από αυτά που έχει, πέρα από μια επίφαση αισθηματολογίας που ξεγελά πολλούς που συγχαίουν την πλαδαρότητα της Μέσης Ανατολής με κάτι το ιερό που υπάρχει σε αυτά τα μέρη. Οι επιπόλαιοι θαυμαστές και επικριτές του Καβάφη στρατολογούνται από αυτούς που θα συγχαίουν πάντα. Η μοναδική του όμως αξία θα έγκυται στο μέτρο του, στην αισθηκτόδη ικανότητα να αποφεύγει τη χυδαία αυταρέσκεια, την ανόητη πνευματική αυστηρότητα. Οι σύγχρονοί του, όποια κι αν ήταν η αξία τους, θαμπόθηκαν από τα ξεφτίδια του δυτικού ρομαντισμού, δίνοντας συγχρόνως μεγάλη σημασία, άλλη μεν στη σωτηρία δια της καθαρεύουσας, άλλη δε στη σωτηρία δια της δημοτικής. Με το ένστικτό του βρήκε την αληθινή παράδοση του γένους που ζει στο αίμα μας, στις μορφές μας, στις ψυχές μας, στις αυτόματες και αυθόρμητες πράξεις μας. Αυτή την παράδοση που εκφράζεται στη μακραίωνη λογοτεχνία σε γλώσσα ελληνική. Δέησης. Η θάλασσα στα βάθη της πήρε ένα ναύτη. Η μάνα του ανήξερη πηγαίνει και ανάφτει στην Παναγιά μπροστά ένα υψηλό κερί για να επιστρέψει γρήγορα και έναν καλή κερί. Κι όλο προς τον άνεμο στείνεται αυτή. Αλλά ενώ προσεύχεται και δέεται αυτή, η εικόνα ακούει σοβαρή και λυπημένη, ξεύροντας πως δεν θα έρθει πια ο γιος που περιμένει. Οι κάμαρες. Μουσική Μπάμπη Κουλούρα. Σε αυτές τις σκοτεινές τις κάμαρες
πάνω κάτω τριγυρνώ για να βρω τα παράθυρα. Μα τα παράθυρα δεν βρίσκονται, μη δεν μπορώ να τα βρω και καλύτερα ίσως να μην τα βρω. Ο Νίκος Καζαντζάκης για τον Καβάφη στο βιβλίο του «Ταξιδεύοντας». Σώμα και ψυχή στα τραγούδια του είναι ένα. Σπάνια στην ιστορία της φιλολογίας μας μια τέτοια ενότητα υπήρξε τόσο οργανικά τέλεια. Ο Καβάφης είναι από τα τελευταία άνθη ενός πολιτισμού. Με διπλά ξεθοριασμένα φύλλα, με μακρύ ασθενικό κοτσάνι, δίχως πόρο. Ο Καβάφης έχει όλα τα τυπικά χαρακτηριστικά ενός εξαιρετικού ανθρώπου της παρακμής. Σοφός, ηρωνικός, ειδονιστής, γόης, γιωμάτος μνήμη. Ζει σαν αδιάφορος, σαν θαραλέος. Κοιτάζει ξαπλωμένος σε μια μαλακή πολυθρόνα από το παράθυρό του και περιμένει τους βαρβάρους να προβάλλουν. Κρατάει περγαμινή με λεπτά καλλιγραφημένα εγκόμια. Είναι ντυμένος γιορτάσιμα. Βαμμένος με προσοχή και περιμένει. Μα οι βάρβαροι δεν έρχονται και αναστενάζει κατά το βράδυ ήσυχα και χαμογελά ειρωνικά για την απλοϊκότητα της ψυχής του να ελπίζει. Περιμένοντας τους βαρβάρους. Τι περιμένουμε στην αγορά συναθρισμένη. Είναι οι βάρβαροι να φτάσουν σήμερα. Γιατί μέσα στη σύγκλητο μια τέτοια απραξία. Τι κάθονται οι συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα. Τι όμως πια θα κάνουν οι συγκλητικοί. Οι βάρβαροι σαν έρθουν θα νομοθετήσουν. Γιατί ο αυτοκράτορος μας τόσο πρωί σηκώθη και κάθεται πόλεως την πιο μεγάλη πύλη στο θρόνο επάνω, επίσημος, φορώντας την κορώνα. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και ο αυτοκράτορος περιμένει να δεχτεί τον αρχηγό τους. Μάλιστα, ετοίμασε για να του δώσει μια περγαμηνή. Εκεί τον έγραψε τίτλους πολλούς και ονόματα. Γιατί δυο μας υπατικοί πρέτορες βγήκαν σήμερα με τις κόκκινες, τις κεντυμένες τόγιες. Γιατί βραχιόλια φόρεσαν με τόσους αμεθίστους και τα χτυλίδια με λαμπρά για αριστερά σμαράγδια. Γιατί να πιάσουν σήμερα πολύτιμα μπαστούνια, μασίμια και μαλάματα έκτακτα σκαλισμένα. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και τέτοια πράγματα θα μπώνουν τους βαρβάρους. Γιατί και οι άξιοι ρήτορες δεν έρχονται σαν πάντα να βγάλουν τους λόγους τους, να πούνε τα δικά τους. Γιατί οι βάρβαροι θα φτάσουν σήμερα και αυτοί βαριούνται εφράδειες και δημιουργίες. Γιατί να αρχίσει μονομιά σε αυτή η σύγχυση και ανησυχία. Τα πρόσωπα τη σοβαρά που έγιναν. Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι και οι πλατέες και όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι. Γιατί ενύχτωσε και οι βάρβαροι δεν ήρθαν. Και μερικοί έφτασαν από τα σύνορα και είπαν πως βάρβαροι πια δεν υπάρχουν. Και τώρα, τι θα γίνουμε χωρίς βαρβάρους. Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσης.
Μονοτονία. Μουσική Θάνου Μικρούτσικου.
Κεριά. Του μέλλοντος ημέρες στέκονται μπροστά μας σαν μια σειρά κεράκια αναμένα. Χρυσά, ζεστά και ζωηρά κεράκια. Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν. Μια θλιβερή γραμμή κεριού σβησμένων. Τα πιο κοντά βγάζουν καπνό ακόμη. Κρύα κεριά, λιωμένα και κυρτά. Δεν θέλω να τα βλέπω. Με λυπεί η μορφή των. Και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμε. Εμπρός κοιτάζω τα αναμένα μου κεριά. Δεν θέλω να γυρίσω, να μυδιώ και φρίξω. Τη γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει. Τη γρήγορα που τα σβηστά κεριά πληθαίνουν. Γάμα Π. Σαββίδη. Μια μαρτυρία για το αρχείο του Καβάφη. Μα ο Ιάγος με περίμενε έξω από την πόρτα του τυπογραφείου της Νέας Εστίας. Καλά όλα αυτά και άγια, αν είναι όπως τα λες. Μα ο κύριος Εγκόπουλος έδειξε στον κύριο Περίδη ένα μέρος μόνο του αρχείου και στον κύριο Παπουτσάκη ένα μέρος πάλι. Πώς είσαι τόσο σίγουρος ότι σου έδειξε όλο το υπόλοιπο? Δεν είμαι σίγουρος, Ιάγο μου. Δεν αποκλείω διόλου να έχουν παραπέσει στη μεταφορά χειρόγραφα όπως οι Γαλλοί ή να έχουν καταστραφεί όπως οι λογαριασμοί. Και ακόμα να γνωρίζω στον άνθρωπο που 40 χρόνια τώρα παραστέκεται τον Καβάφη με μια στοργή που λίγα παιδιά δίνουν στους γονείς τους. Θυμήσου το Λέανδρο που πούλησε με την ΟΚΑ τα χαρτιά του άλλου γέρου. Αναγνωρίζω, λέω, στον άνθρωπο που μου έκανε την τιμή να με βάλει σπίτι του και που με αξίωσε να μπω στο εργαστήρι του ποιητή. Του αναγνωρίζω κάθε δικαίωμα να κρύβει ό,τι θέλει δικό του και του Καβάφη από τη στιγμή όπου βάζει ανεπιφύλαχτα και αρχοντικά στη διάθεσή μας τόσα και τόσα πλούτη πνευματικά και ηθικά και μας λέει. Κοπιάστε όσο βαστάτε και όσο αγαπάτε τον ποιητή. Όχι, Ιάγο μου. Δεν είμαι ήσυχος και ευτυχής σαν τον ασυνείδη τον Έρωνα, αλλά σαν εκείνο τον αναγνώστη του Καβάφη τον Ιγνάτιο. Κι έτσι, 10 μήνες έζησε ευτυχής μες στη γαλήνη και μες στην ασφάλεια του Χριστού. Θάλασσα του πρωιού. Εδώ ασταθώ και ας δω κι εγώ τη φύση λίγο. Θάλασσας του πρωιού και ανέφελου ουρανού. Λαμπρά, μαυιά και κίτρινη όχθη. Όλα ωραία και μεγάλα φωτισμένα. Εδώ ασταθώ και ας γελαστώ πως βλέπω αυτά. Τα είδα αλήθεια μια στιγμή σαν πρωτοστάθηκα. Κι όχι εδώ τις φαντασίες μου, τις αναμνήσεις μου, τα εντάλματα της ειδονής. Μέρες του 1903. Μουσική Μάνου Χατζηδάκη. Εμένα η βράπια ξανά τα τόσο γρήγορα χαμένα. Τα πει, τα πει, τα πει τικά τα μάτια, το χλωμό το πρόσωπο στο νύχτωμα του δρόμου. Βραβιά, τα αποκτηθέντα κατά τυχήν όλος που έτσι εύκολα παρέτησα και που κατόπιν με αγωνία ήθελα, ήθελα, ήθελα. Τα πει, τα πει, τα πει τι κατά μάτια, το χλωμό το πρόσωπο, τα χείλια εκείνα δεν τα η βραχιά. Μουσική.
Ο Καβάφης είναι ο ποιητής της ηρωικής άρνησης, γράφει ο Μίτσος Λυγίζος. Είναι ο γενναίος μέσα στην παρακμή. Συμμαζεύει από καιρό τις ψυχικές και πνευματικές του δυνάμεις για να βρεθεί όριμος και αποφασιστικός, έτοιμος, στην κρίσιμη και μεγάλη ώρα. Στην ώρα εκείνη τη γεμάτη κινδύνους που την προετοιμάζει το γύρω μας περιβάλλον και οι ίδιες οι πράξεις μας. Η ποίηση του Καβάφη εκφράζει, δεν περιγράφει. Το τραγικό νόημα για τον Καβάφη είναι που ξέρει ότι μέσα στην προσπάθειά του, την οποία προσπάθειά του θα πέσει, θα τσακιστεί στο τέλος, πως ο εφιάλτης που θα μας καταδώσει και θα μας ρημάξει, τριγυρίζει γύρω μας. Είναι μέσα στην ίδια τη ζωή μας, πως η μύδη στις όποιες θερμοπύλες που αποφασίσαμε να υπερασπιστούμε, θα περάσουν, θα διαβούν. Πέφτοντας όμως το άτομο μέσα στην ποίηση του Καβάφη, πέφτει με επίγνωση, με συνέπεια και με γενναιότητα τέτοια, που δείχνει πως ήταν προετοιμασμένο για όλα. Θερμοπύλες. Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή τον όρισαν και φυλάγουν θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες. Δίκαιοι και ίσχυοι σ' όλες τόντες πράξεις. Αλλά με λύπη κιόλας και ευσπλαχνία. Γενναίοι ως Άκης είναι πλούσιοι και όταν είναι πτωχοί πάλι εις μικρόν γενναίοι. Πάλι συντρέχοντας όσο μπορούνε, πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες πλην χωρίς μίσος για τους ψεδωμένους. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν και πολλοί προβλέπουν πως εφιάλτης θα φανεί στο τέλος και οι μύδοι επιτέλους θα διαβούνε. Επέστρεφε. Μουσική Μπάμπη Κουλούρα. Ενορχήστρωση Δημήτρη Οικονομάκη. Αγαπημένη αίσθηση.
έστρεφε συχνά και βέρνε με αγαπημένη αίσθηση. Επέστρεφε και παίρνε με όταν ξυπνά του σώματος η μνήμη και επιθυμία παλιά ξανά περνά στο αίμα. Όταν τα χεί και το δέρμα ενθυμούνται και αισθάνονται τα χέρια σαν να αγγίζουν πάλι. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με αγαπημένη αίσθηση. Επέστρεφε συχνά και παίρνε με αγαπημένη αίσθηση. Τη νύχτα. Ο Δαρίος. Ο ποιητής Φερνάζης το σπουδαίο μέρος του επικού ποίηματος του Κάμνη. Το πώς την βασιλεία των Περσών παρέλαβε ο Δαρίος εις Τάσπου. Από αυτόν κατάγεται το ένδοξός μας βασιλεύς Μηθριδάτης, Διόνυσος και Ευπάτορ. Αλλά εδώ χρειάζεται φιλοσοφία. Πρέπει να αναλύσει τα αισθήματα που θα είχε ο Δαρίος. Ίσως υπεροψίαν και μέθην. Όχι όμως, μάλλον σαν κατανόηση της ματαιότητος των μεγαλείων. Βαθαίως σκέπτεται το πράγμα ο ποιητής, αλλά το διακόπτει ο υπηρέτης του που μπαίνει τρέχοντας και την παρησήμαντη είδηση αγγέλη. Άρχισε ο πόλεμος με τους Ρωμαίους. Το πλήστο του στρατού μας πέρασε τα σύνορα. Ο ποιητής μένει ενεός. Τι συμφορά. Πού τώρα ο ένδοξός μας βασιλεύς Μηθριδάτης, Διόνυσος και Ευπάτορ με ελληνικά ποίηματα να ασχοληθεί. Φέσαζε πόλεμο, φαντάσου, ελληνικά ποίηματα. Αδειμονή ο Φερνάζης, ατυχία. Εκεί που το έχει θετικό με το Δαρίο να αναδειχθεί και τους επικριτάς του, τους θονερούς τελειωτικά να προστομώσει, τι αναβολή. Τι αναβολή στα σχέδιά του. Και να ήταν μόνο αναβολή, πάλι καλά. Αλλά να δούμε αν έχουμε και ασφάλεια στην Αμισό. Δεν είναι πολιτεία εκτάκτως οχυρή. Είναι φρικτότατοι εχθροί οι Ρωμαίοι. Μπορούμε να τα βγάλουμε με αυτούς εμείς οι Καπαδόκες. Γίνεται ποτέ. Είναι να μετεθούμε τώρα με τις Λεγεώνες. Θεοί μεγάλη της Ασίας, προστάτε, βοηθήστε μας. Όμως. Μέσα όλη του την τραχή και το κακό, επίμονα και η ποιητική ιδέα πάει και έρχεται. Το πιθανότερο είναι βέβαια. Υπεροψίαν και μέθην. Υπεροψίαν και μέθην θα είχε ο Δαρίος. Γράφει ο Αλμπέρτο Μοράβια για τον Καβάφη. Δεν θα χρειαζόταν να επεκταθεί κανείς πολύ με τις ιστορικές και μορφωτικές αναλογίες, αλλά δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι εκεί όπου τόσοι καλλιτέχνες και άνθρωποι της κουλτούρας που μιμήθηκαν την αρχαϊκή ή κλασική ελληνικότητα απέτυχαν, ο Καβάφης, που με το άσφαλτο ένστικτό του είδε την Αλεξάνδρεια σαν το μόνο δυνατό προηγούμενο, επέτυχε απόλυτα. Ο Καβάφης δεν είναι μόνο ο μεγαλύτερος Έλληνας σύγχρονος ποιητής, αλλά και ένας από τους μεγαλύτερους Ευρωπαίους. Και η επικαιρότητά του είναι καλής ποιότητας. Είναι πραγματικά η επικαιρότητα ενός έργου απλού που ορίμασε στη σιωπή και στη σκιά με πλήρη περιφρόνηση της άλλης και τόσο θορυβόδικης επικαιρότητας. Απρίλιος 1908. Από τα ανέκδοτά του το ποίημα «Κρυμμένα». Από όσα έκαμα και από όσα είπα, να μην ζητήσουν να βρουν ποιος ήμουν. Εμπόδιο στέκονταν και μεταμόρφωνε τις πράξεις και τον τρόπο της ζωής μου. Εμπόδιο στέκονταν και σταμάτησέ με πολλές φορές που πήγαινα να πω. Οι πιο απαρατήρητες μου πράξεις και τα γραψίματά μου τα πιο σκεπασμένα. Από εκεί μονάχα θα με νιώσουν. Αλλά ίσως δεν αξίζει να καταβληθεί τόσο φροντής και τόσο σκόπος να με μάθουν. Κατόπιν, στην τελειωτέρα κοινωνία, κανένας άλλος καμωμένος σαν εμένα βέβαια θα φανεί και ελεύθερα θα κάνει.
μας λέει ο Πέτρος Χάρης στην Ευθύνη μιας γενεάς. Η εμφάνιση ενός ποιητή με διάθεση, με εκφραστικούς τρόπους και με πιθανή επίδραση τόσο διαφορετική από εκείνη που ικανοποιούσε εδώ και 30 χρόνια τους μορφωμένους μας, δεν μπορούσε παρά να είναι ένας ευνηδιασμός. Και από τον ευνηδιασμό αυτόν, οι μορφωμένοι της εποχής, αλλά και μερικοί από τους σημερινούς, βγήκαν κάτι περισσότερο από ζημιωμένοι. Ούτε λίγο ούτε πολύ έδειξαν ότι δεν ήταν σε θέση να νιώσουν έναν αληθινό ποιητή. Η περίπτωση δεν σηκώνει δικαιολογίες. Ο Καβάφης είναι ο προσωπικότερος μεταπολεμικός ποιητής και ο μόνος που μπορεί να κριθεί χωρίς συγκατάβαση έξω από την Ελλάδα, αν φυσικά τον μεταφράσει με αγάπη και με κέφι, ένας καλός ξένος λογοτέχνης. Εν το μηνύ Αθήρ. Με δυσκολία διαβάζω στην πέτρα την αρχαία. Κύριε Ιησού Χριστέ, ένα ψυχήν διακρίνω. Εν το μηνύ Αθήρ, ο Λεύκιος εκοιμήθη. Στη μνήμα της ηλικίας εβίωσε ετών το ΚΑΠΑΖΙΤΑ δείχνει που νέος εκοιμήθη. Μέσα στα φθαρμένα βλέπω αυτόν Αλεξανδρέα. Μετά έχει τρεις γραμμές πολύ ακροτηριασμένες, μα κάτι λέξεις βγάζω σαν δάκρυα ημών. Οδύνην, κατόπιν πάλι δάκρυα και ημίν της φίλης Πένθος. Με φαίνεται πολεύκιος, μεγάλος τ' αγαπήθη. Εν το μηνύ Αθήρ, ο Λεύκιος εκοιμήθη. Δεκέμβρης του 1903. Μουσική Σοκράτη Μάλαμα. Το πρόσωπό σου που κρατάω με στην ψυχή μου, ο ήχος της φωνής σου που κρατάω με στο μυαλό μου. Οι μέρες του Σεπτέμβρη που ανατέλουν στα όνειρά μου, τις λέξεις και τις πράξεις πλάθουν και χρωματίζουν. Σ' όποιο θέμα κι αν περνώ, όποια ιδέα κι αν λέγω,
Κάθε εξήγηση και κάθε ερμηνεία στο ποίημα «Τύχη» είναι παρακινδυνευμένη. Όμως μέσα στα τείχη του Καβάφη μπορεί ο καθένας να βρει στιγμές που υψώθηκαν τα δικά του τείχη. Τύχη. Χωρίς περίσκεψην, χωρίς λύπην, χωρίς εδώ, μεγάλα και ψηλά τριγύρω μου έχτισαν τείχη. Και κάθομαι και απελπίζομαι τώρα εδώ. Αλλά δεν σκέφτομαι, το νου μου τρώει αυτή η τύχη. Διότι πράγματα πολλά έξω να κάνω ήχον. Αχ, όταν έχτιζαν τα τείχη, πώς να μην προσέξω. Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότων κτιστών ήχων. Ανεπαισθήτως με έκλεισαν από τον κόσμο έξω. Γενάρης 1904. Μουσική Θάνου Μικρούτσικου. Οι νύχτες του Γενάρη αυτού νου, που κάθομαι και ξαναπλάθω με το νου, εκείνες τις στιγμές και σαν τα μόνο και ακούω τα λόγια. Απελπισμένες νύχτες του Γενάρη αυτού νου, σαν φεύγει η οπτασία και μ' αφήνει μόνο, πως φεύγει και διαλύεται βιαστική πάνε τα δέντρα. Η ερωτική σβήνει και χάνεται η μορφή σου. Η ερωτική.
Δυνάμωσης. Μουσική Δημήτρη Παπαδημητρίου. Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει, να βγει από το σέβας και από την υποταγή. Σεβάς και από την υποταγή. Από τις ειδονές πολλά θα διδαχθεί. Την καταστρεπτική δεν θα φοβάται πράξη. Το σπίτι το μισό πρέπει να γκρεμιστεί. Έτσι θα αναπτυχθεί ένα αρέτα στη γνώση. Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει, να βγει από το σεβάς και από την υποταγή. Το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει, να βγει από το σεβάς και από την υποταγή. Από τις ειδονές πολλά θα διδαχθεί. Την καταστρεπτική πρέπει να γκρεμιστεί. Έτσι θα αναπτυχθεί ένα αρέτα στη γνώση. Όποιος το πνεύμα του ποθεί να δυναμώσει, να βγει από το σεβάς και από την υποταγή. Ομνύει κάθε τόσο να αρχίσει πιο καλή ζωή. Αλλά όταν έρθει η νύχτα με τις δικές της συμβουλές, με τους συμβιβασμούς και με τις υποσχέσεις της, αλλά όταν έρθει η νύχτα με τη δική της δύναμη του σώματος που θέλει και ζητά, στην ίδια μοιραία χαρά, χαμένος, ξαναπιένει. Στο ποίημα «Αλεξανδρινή Βασιλής» αποκαλύπτεται σ' όλο της το μεγαλείο η έγλη και η χλυδή που περιέβαλε αυτή τη δυναστεία, καθώς και η θεατρικότητα, πέρα από την ουσία και την ωφελημότητα, της βασιλικής ανακήρυξης του Αλεξανδρινό Γυμνάσιο. Αλεξανδρινή Βασιλής. Μαζεύτηκαν οι Αλεξανδρινοί να δουν τις Κλεοπάτρας τα παιδιά, τον Κεσαρίωνα και τα μικρά του αδέρφια Αλέξανδρο και Πτολεμαίο, που πρώτη φορά τα βγάζαν έξω στο γυμνάσιο,
εκεί να τα κηρύξουν βασιλείς μέσα στη λαμπρή παράταξη των στρατιωτών. Ο Αλέξανδρος τον είπαν βασιλέα της Αρμενίας, της Μηδίας και των Πάρθων. Ο Πτολεμαίος τον είπαν βασιλέα της Κυρικίας, της Συρίας και της Φινίκης. Ο Κεσαρίων στέκονταν πιο εμπροστά, ντυμένος σε μετάξι τριανταφυλλή, στο στήθος του ανθοδέσμιου από Ιακύνθους, η ζώνη του διπλή σειρά σαφύρων και αμεθύστων. Δεμένα τα ποδήματά του με άσπρες κορδέλες και ντυμένες με ροδόχρωα μαργαριτάρια. Αυτόν τον είπαν πιότερο από τους μικρούς. Αυτόν τον είπαν βασιλέα των βασιλέων. Οι Αλεξανδρινοί ένιωθαν βέβαια που ήσαν 7 λόγια και θεατρικά, αλλά η μέρα ήταν ζεστή και ποιητική. Ο ουρανός ένα γαλάζιο ανοιχτό. Το Αλεξανδρινό γυμνάσιο ένα θριαμβικό κατόρθωμα της τέχνης. Το ναυλικό η πολυτέλεια έκτακτο. Ο Κεσαρίων ολοχάρης και ομορφιά. Της Κλεοπάτρας ιός, αίμα των λαγιδών. Και οι Αλεξανδρινοί έτρεχαν πια στην εορτή και ενθουσιάζονταν και πεθυμούσαν ελληνικά και αιγυπτιακά και ποιοι εβραϊκά, γοητευμένοι με το ωραίο θέαμα. Μόνο που βέβαια ήξεραν τι άξιζαν αυτά, τι κούφια λόγια ήσαν αυτές οι βασιλείες. Για να έρθουν, μουσική Μπάμπη Κουλούρα, ενορχήστρωση Δημήτρη Οικονομάκη. Το φως του τα μυδρό αρμόζει πιο καλά, θα είναι πιο συμπαθές σαν έρθουν τις αγάπης, σαν έρθουν οι σκιές. Ένα χέρι αρκεί. Μην έχει φως πολύ μέσα στη Ρεμπιγόλος και στην υποβολή, και μες στο λίγο φως τους να οραματιστώ για να έρθουν τις αγάπες, για να έρθουν οι σκιές. Για να έρθουν τις αγάπες, για να έρθουν οι κεριαρκή. Η κάμαρη απόψε μην έχει φως πολύ μέσα στη Ρεμπιγόλος και στην υποβολή, και μες στο λίγο φως τους να οραματιστώ για να έρθουν τις αγάπες, για να έρθουν οι σκιές. Για να έρθουν τις αγάπες, για να έρθουν οι σκιές. Ευχαριστώ πολύ. Ο καθρέπτης στην είσοδο. Το πλούσιο σπίτι,
Είχε στην είσοδο ένα καθρέφτη μέγιστο, πολύ παλαιό, τουλάχιστον προ 80 ετών αγορασμένο. Ένα παιδί αμορφότατο, υπάλληλο σε ράπτη, τες Κυριακές ερασιτέχνης αθλητής, στέκονταν με ένα δέμα. Το παρέδωσε σε κάποιο του σπιτιού και αυτός το πήγε μέσα να φέρει την απόδειξη. Ο υπάλληλος του ράπτη έμεινε μόνος και περίμενε. Πλησίασε τον καθρέφτη και κοιτάζονταν και έσχιαζε την κραβάτα του. 5 λεπτά μετά του φέραν την απόδειξη. Την πήρε και έφυγε. Μα ο παλαιός καθρέφτης, που είχε δει και δει κατά την ύπαρξή του την πολιετή χιλιάδες πράγματα και πρόσωπα, μα ο παλαιός καθρέφτης τώρα χαίρονταν και πέρονταν που είχε δεχτεί επάνω του την άρτια ομορφιά για μερικά λεπτά. Γκρίζα, μουσική Χρήστου Νικολόπουλου. Γιαλουράκης. Σπίτι και τάφος του ποιητή, Κάπα Πι Καβάφη, στην Αλεξάνδρεια. Σε ένα στενό δρόμο, ένα σοκάκι από εκείνα που συνθέτουν τη γοητεία της λαϊκής γειτονιάς, είναι το σπίτι. Οδός Λέψιους. Ο Λέψιους ήταν Γερμανός που τύπωσε ένα ταξιδιωτικό και αρχαιολογικό κείμενο για την Αίγυπτο, την Αιθιοπία και το Σινά. Είναι μια τριόροφη πολυκατοικία με ψηλά παράθυρα, ένα από τα παλαιά κοινά κτίρια που δίδουν στο φως τη δυνατότητα να λούσει πληθωρικά τα μεγάλα δωμάτια, καθώς χύνεται άπλετο από παντού. Η γειτονιά αυτή της Αλεξάνδρειας ήταν κάποτε γειτονιά του έρωτα. Στη διπλανή οδό Μασσαλίας, ως τον τελευταίο πόλεμο, υπήρχαν σπίτια.
Έπειτα ανοίξανε μικρομάγαζα που κλείνουν νωρίς και το λιγοστό φως των φαναριών του δρόμου προσδίδει στο περιβάλλον μελαγχολική όψη. Από τα παράθυρα του σπιτιού βλέπεις την αυλή του ελληνικού νοσοκομείου. Ένα χτίριο ακαλέσθητο. Σήμερα αυλή δεν υπάρχει. Χτίσανε μαγαζιά για να συντηρήσουν την ελληνική κοινότητα που φθήνει. Το νοσοκομείο μεταφέρθηκε σε άλλο, συγχρονισμένο χτίριο. Έβγαινε ο ποιητής στο παράθυρο και κοίταζε την κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Από την άκρη του δρόμου φαινόταν η κίνηση του άλλου, του μεγάλου δρόμου. Στα χρόνια του είχε και τραμ που ο θόρυβός του έφθανε εδώ. Το σπίτι, αν και στο κέντρο της πόλης, ζούσε ξεμοναχιασμένη ζωή. Ο παλμός της πολιτείας δεν έφτανε εκεί. Όσο ζούσε ο ποιητής, να μπει στο σπίτι του δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Έπρεπε να σε εισαγάγει κάποιος φίλος κοινός. Συνήθως τον έβλεπε το βράδυ στη μεγάλη κάμαρα, που ο ηλεκτρισμός ήταν άγνωστος, να κάθεται στο μισόφωτο και να συζητάει με ύφος τάχα της βαριεστημένο. Στο σπίτι εκείνο τον πρωταντίκρισε ο Νίκος Καζαντζάκης για να γράψει στον πρώτο τόμο του «Ταξιδεύοντας» μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές του σελίδες. Εκεί τον είδε και η Μυρτιώτισσα, μόνες γυναίκες μαζί με την Ευτυχία Ζελίτα και τη Ρίκα Καραγιάννη Σεγκοπούλου, που σαν να τις πρόσαξε περισσότερο. Ίσως και τη Μαρίκα Κοτοπούλη. Με το θάνατό του, το νοικοκυριό του διαλύθηκε. Τα έπιπλά του, τα χαρτιά του, περάσανε στην κυριαρχία του Γενικού του Κληρονόμου Αλέκου Σεγκόπουλου. Από εκείνον τα πήρε ο Παπουτσάκης. Μια πλάκα στην είσοδο θυμίζει το πέρασμα, έργο του Λαζαρίδη. Διαβάζουμε. «Σε αυτό εδώ το σπίτι έζησε τα 25 τελευταία του χρόνια ο Αλεξανδρινός ποιητής Κάπα Πι Καβάφης, 1863-1933. Η πόλη. Είπες, θα πάω σε άλλη γη. Θα πάω σε άλλη θάλασσα. Μια πόλη σ' άλλη θα βρεθεί καλύτερα από αυτή. Κάθε προσπάθεια μου εδώ μια καταδίκη είναι γραφτή και είναι η καρδιά μου σαν νεκρός τα μένει. Ο νους μας πότε με στο μαρασμό αυτό θα μένει. Όπου το μάτι μου γυρίσει, όπου κι αν δω, ερήπια μαύρα τη ζωή μου βλέπω εδώ που τόσα χρόνια πέρασα και ρήμαξα και χάλασα. Καινούριους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σ' ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους και στις γειτονιές τις ίδιες θα γυρνάς και μέσα στα ίδια σπίτια αυτά θα σπρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Για τα λούμι ελπίζεις. Δεν έχει πλοίο διεσέ, δεν έχει οδό. Έτσι που τη ζωή σου ρήμαξες εδώ, στην κόχια τούτη τη μικρή, σ' όλη τη γη τη χάλασες. Το τελευταίο χαίρες στον ποιητή. Το νεκρό αποχαιρέτησε ο πρόξενος Σκέφερης με τούτα τα λόγια. Δεν τολμώ να έχω σκοπό να εξυμνήσω εγώ στη θλιβερή αυτή στιγμή τον υπέροχο ποιητή και το σπάνιο τεχνίτη. Εκπρόσωπος όμως εδώ του ελληνισμού, πώς να μην αναλογιστώ αυτή τη στιγμή τον αντάξιο ημνητή μιας από τις ένδοξες σελίδες του πολιτισμού μας. Αλεξανδρινός, πνεύμα και ψυχή. Περήφανος που αξιώθηκε μια τέτοια πόλη, θα μένει για όλους ο Καβάφης, ο υπέρτατος ημνητής του αλεξανδρινού ελληνικού πνεύματος. Και όπως εκείνο εχάραξε μια ολόκληρη περίοδο του πολιτισμού μας, έτσι και ο Καβάφης, κατορθώνοντας με την τέχνη του να το ξαναζήσει, δημιούργησε ποίηση και σχολή δική του. Καινούρια άνθηση ελληνικού πολιτισμού στην Αλεξάνδρεια. Σοφός, με πνεύμα λεπτό, χαρακτήρα, αριστοκράτης, καλλιτέχνης, εκτιμητής του ωραίου. Όλα τον έκαμπναν άξιο να είναι στον υψηλό της ποιήσεως κόσμο, εκεί που πέρασε και που θα μείνει. Ποιητή, με λύπης αποχαιρετά η πατρίδα και η Αλεξάνδρεια που σε χάνει. Απολύπην ο Θεός Αντώνιον. Σαν έξαφνα, ώρα μεσάνυχτα ακουστεί αόρατο στίασος να περνά με μουσικές εξαίσιες, με φωνές, την τύχη σου που ενδίδει πια, τα έργα σου που απέτυχαν, τα σχέδια της ζωής σου που βγήκαν όλα πλάνες, μία νοφέλα τα θρυνήσεις. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θαραλέος, αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που φεύγει. Προπάντων να μην γελαστείς, μην πεις πως ήταν ένα όνειρο, πως αποτίθηκε η ακοή σου.
μάταιες ελπίδες τέτοιες μην καταδεχτείς. Σαν έτοιμος από καιρό, σαν θεραλέος, σαν που ταιριάζει σε που αξιώθηκες μια τέτοια πόλη. Πλησίασε σταθερά προς το παράθυρο και άκουσε με συγκίνηση, αλλά όχι με το δηλώνει τα παρακάλια και παράπονα, ως τελευταία αναπόλαυση τους ήχους, τα εξαίσια όργανα του μυστικού θεάσου και που χαιρέτατε την Αλεξάνδρεια. Που χάνεις. Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον. Μουσική Δήμου Μούτσι. Του ποιητή, το ταξίδι της ζωής του καθένα μας,
θα σημάνει το τέλος της βραδιάς, αφιέρωμα στο μεγάλο Αλεξανδρινό. Θα σημάνει όμως και το πέρασμά μας στις μικρές και μεγάλες στιγμές της ζωής μας. Το ταξίδι συνεχίζεται. Με τις μικρές και μεγάλες αντιθέσεις του. Με επιτυχίες και λάθη. Με άλματα και ακυρώσεις. Με τη φωνή του Μπάμπη Κουλούρα, σας αποχαιρετούμε και σας ευχαριστούμε που ενώσατε τον έρωτά σας για τον ποιητή με το δικό μας. Καλό ταξίδι, λοιπόν, μέσα στο μέλλον του ο καθένας, με δυνατά κρασιά και έρωτες δυνατούς. Επιθυμίες που θα εκπληρωθούν και θα αξιωθούν πολλές ειδονικές νύχτες και πρωινά φεγγερά. Η Ιθάκη είναι αφιερωμένη σε ένα αγαπημένο μας άνθρωπο, τον Λεωνίδα Δημητριάδη Ευγενίδη, στους ναυτικούς μας που ποντοπορούν και ελπίζουν σε ένα λιμάνι, σε μια Ιθάκη, και στην πατρίδα μας που ποντοπορεί και προσμένει να συναντήσει την Ιθάκη μιας Ανάστασης. Σαν βγεις στον πηγεμό για την Ιθάκη, να έφιασαι να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους Ζευτικώνας και τους Κύκλοπας, το θυμωμένο Ποσειδό να μη φοβάσαι. Τέτοια στο δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μένει η σκέψη σου υψηλή, αν εκλεκτή συγκίνηση στο πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους Ζευτικώνας και του Κύκλοπας, τον άγριο Ποσειδό να δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στην ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους τίνει εμπρός σου. Να έφιασαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά να είναι που με τι ευχαρίστηση, με τι χαρά θα μπαίνεις σε λιμένας πρωτοειδωμένους. Να σταματήσεις εμπορία φοινικικά και τις καλές πραμάτιες να αποκτήσεις. Σεντέφια και κοράλια και χρυμπάρια κέμενους και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής, όσο μπορείς πιο άφθονα ειδονικά μυρωδικά. Σε πόλεις αιγυπτιακές πολλές να πας. Να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσει μόνο εκείνο ο προορισμός σου. Αλλά μη βιάσει το ταξίδι διόλου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γέρος πια να αλλάξει στο νησί, πλούσιος όσα κέρδισε στο δρόμο. Μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτή δεν θα βγαίνει στο δρόμο. Αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Και αν το έχει εκεί τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες. Με τόση πείρα ήδη θα το κατάλαβες οι Ιθάκες τι σημαίνουν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ τα φιλαράκια μου, τη Χρυσούλα την Διαχαγιόγλου, τον Νίκο τον Ρούσο στο πιάνο, τον Σανίν τον Μαραγκό στην κιθάρα, τον Αποστόλη τον Μάρη στο κανονάκι, τον Κοσολάκη, τον Αντώνη στο μαντολίνο, την Καθερίνα Βαρδούση στο βιολί, τον Νίκο τον Απέργη στο ακορδεόν και στη φυσαρμόνικα και τον Δημήτρη τον Οικονομάκη στο κόντραμπάσο. Σας ευχαριστούμε πολύ, αφού να ευχαριστούμε και τη γυναίκα μου, την Νικολέτα Ρούσου Κουλούρα. Σας ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τον έρωτά σας για τον Καβάφη με το δικό μας. Ο Θεός μαζί σας. Ευχαριστούμε πολύ.